Και με πολύ χαρά σας υποδεχόμεθα, παρακολουθούμε την προσπάθεια τη φοβερή που γίνεται στην Ελλάδα, είναι ένα Ηράκλειο έργο, περισσότερο από Ηράκλειο, και εδώ που είστε, και η ομογένεια είναι πάντοτε σε κατάσταση απολύτου εγρηγόρσεως και προσοχής, πέραν των αυτών που είναι γνωστά ως ομαδικά πράγματα, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή η Αρχιεπισκοπή τι κάνει, η ΑΘΕΠΑ κλπ. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιωτικών επιχειρήσεων, ας πω έτσι, ιδίως τοπικών. Οι Χιώτες με τις Χιώτες, η Μυτιλινή κλπ. Ιδίως με τα νησιά που έχουν τα προβλήματα της πρόσφυγης. Και επομένως, στον ομογενειακό τομέα υπάρχει μια πολυδέδαλη όντως δραστηριότητα, η οποία καλύπτει ομαδικές ενέργειες και ατομικές ενέργειες σε συνεχή βάση. Δηλαδή, εγώ έχω εκπλαγεί για το ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν σαν να άρχισε χθες η κρίση. Λέω, είναι χρόνια. Λέει, εμείς θα μείνουμε στο τέλος. Λέω, ότι κλείσει αυτή η ιστορία σωστά. Που ήθελα να σας το θέσω αυτό υπόψη, γιατί και εγώ έχω εκπλαγεί με αυτό το είδος της αιμονής και της συνεχείας και της συνεπείας για την ιστορία αυτή. Αλλά είναι σημαντικό ότι έρχεστε και είστε ένας φορεύτης εικόνος της Ελλάδος, ας πω έτσι, στην Αμερική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ να σας ευχαριστήσω που με υποδέχεστε για δεύτερη φορά, συνεχόμενη. Γνωρίζετε την μεγάλη εκτίμηση που έχω και εγώ προσωπικά και η ελληνική κυβέρνηση για το έργο σας. Και να πω σεβασμιότατα ότι πράγματι συνεχίζει η Ελλάδα μας να είναι σε μια περίοδο κρίσης, αλλά είμαστε πιο αισιόδοξοι. Διότι η μεγάλη φουσκοθαλασσιά πέρασε, έχουμε τις τελευταίες βέβαια αναταράξεις, αλλά σιγά σιγά ξεπερνάμε και άλλη μια μεγάλη δυσκολία στην μακρόχρονη ιστορία μας, όρθη, με αξιοπρέπεια, και δίνοντας και μαθήματα ανθρωπισμού, γιατί στην προσφυγική κρίση η Ελλάδα στάθηκε ψηλά στις παραδοσιακές της αξίες. Και πρέπει να το τονίσω ότι αυτές είναι και οι αξίες του χριστιανισμού, η αλληλεγγύη και η αγάπη στον συνάνθρωπο, που δυστυχώς κάποια άλλα κράτη στην κεντρική Ευρώπη δείχνουν να υπολείπονται αυτών των αξιών. Εγώ να σας πω ότι έρχομαι από το σχολείο το ομογενειακό που είναι υπό την αιγίδα σας και εντυπωσιάστηκα εκεί με τα νέα τα παιδιά που έχουν την Ελλάδα στην ψυχή τους και μαθαίνουν την ελληνική παιδεία, και είναι μια σημαντική δουλειά αυτή που γίνεται και που η δική σας συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια είναι εξαιρετικά μεγάλη, σπουδαία και χρήσιμη, και εύχομαι να είστε γερός να συνεχίσετε.